Το ΝΑΤΟ επιστρέφει στη Μαύρη Θάλασσα πιο ισχυρό από ποτέ. Πολύ αργά. Οι ΗΠΑ και οι νατοϊκοί του σύμμαχοι είχαν αγνοήσει για χρόνια την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, όμως τώρα ξεκινά ένας νέος τρόπος σκέψης γύρω από την περιοχή. Οι ΗΠΑ λοιπόν και οι νατοϊκοί σύμμαχοί τους πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας, ειδικά όσο διαδραματίζεται ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Αυτό δήλωσε μια ομάδα ειδικών κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης που οργάνωσε το Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής πάνω στο θέμα. Η Νάτια Σεσκούρια, μια ειδικός του Ινστιτούτου Royal United Services, κατηγόρησε την απουσία του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία σύμφωνα με αυτήν είχε ως αποτέλεσμα να θεωρήσει η Ρωσία πως μπορεί να επιχειρήσει την περιοχή ατιμόρυτη. Πιστεύω πως παρά τη στρατηγική σημασία της Μαύρης Θάλασσας και το γεγονός πως τρία παράκτια κράτη της είναι μέλη του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία ακόμη δεν έχει μια αυστηρή και συνεκτική στρατηγική για την περιοχή, ανέφερε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει έναν τρόπο αφύπνισης των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και βλέπουμε πως υπάρχει εξέλιξη και πως υιοθετείται ένας καλύτερος τρόπος σκέψης, ο οποίος εστιάζει στη Μαύρη Θάλασσα, πρόσθεσε η Σεσκούρια. Βέβαια, ακόμη και έτσι, ειδικός τονίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να δράσουν μόνες τους. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον πρέπει να εργαστεί στενά με τους νατοϊκούς συμμάχους της για να ελέγξει την περιοχή. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συνέχιση της παροχής προστασίας σε χώρες που δεν βρίσκονται στο ΝΑΤΟ, ειδικά στην Γεωργία και στην Ουκρανία, οι οποίες απειλούνται υπαρξιακά. Πρέπει να διαβεβαιωθούμε πως το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ παραμένουν ενωμένοι για να αποτρέψουν τη Ρωσία, δήλωσε. Αν και αρχικά η Ρωσία επέβαλε αποκλεισμό στα ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με την τοποθέτηση πολεμικών πλοίων, η αμυνόμενη χώρα κατάφερε με επιτυχία να αποφύσει τους Ρώσους. Ένας από τους τρόπους που το κατάφερε αυτό είναι η βύθιση της ναυαρχίδας Μόσχα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας της Μόσχας. Επιπρόσθετα, οι Ουκρανοί κατάφεραν να εκδιώσουν τις ρωσικές δυνάμεις ακόμη και από το Snake Island, το φιδονήσι του εύξηνου πόντου, το οποίο είναι ένα μικρό ουκρανικό νησί στη Μαύρη Θάλασσα. Καταλήγουμε πως η Μαύρη Θάλασσα είναι το κλειδί της Ουκρανίας για αντεπίθεση στον Νότο, δήλωσε η Ιβάνα Κούζ, μια βοηθός προγράμματος στο τομέα της υπερατλαντικής άμυνας και ασφάλειας του Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Αποτελεί μια κεντρική περιοχή για τη Ρωσία, η οποία της δίνει τη δυνατότητα προβολής ισχύως και ελέγχου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να απειλήσει πολλά άλλα μέρη του κόσμου, κάτι που ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί. Αλλά αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, είπε. Η Ουκρανία και η Μαύρη Θάλασσα είναι κρίσιμα στοιχεία για τη Ρωσία και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν άλλες χώρες τη Ρωσία, εξηγεί ο Στίβεν Χόρελ, ειδικός στον ίδιο τομέα του ΣΕΠΑ. Η Μαύρη Θάλασσα είναι ένα μέσο με το οποίο η Ρωσία πιστεύει ότι μπορεί να ανακτήσει το κύρος ισχύος της, δήλωσε ο Χόρελ. Έχουν την ιδέα πως η Ρωσία με την Ευρασία αντιστοιχεί στη σχέση που έχουν οι ΗΠΑ με την Κίνα στη Δύση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.